το πρώτο βασικό είναι τι έγινε με το ρέμο. Με το ρέμο πέρασε, βέβαια με γκρίνια πολύ. Του φανήκαν λίγα τα χρήματα, ενώ στα άλλα στάδια που πάνε το έχουμε ψάξει και είναι γύρω στα 2 με 2,5 χιλιάρικα. Εδώ θα πάρουμε ένα παράβολο τη τάξη των 4.500. Mm-hmm. Έχουν κατέβει, έχουν δει μια φορά το στάδιο. Θα ξανακατεύουν να το δουν, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα συμφωνητικό σαφώς. Που να λέει ότι ό,τι πάθει το παρκέ, ό,τι. Όλες αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες που ζήτησαν σαφώς κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης οι υπόλοιποι που είχαν. Σαφώς. Εμένα προσωπικά μου κάνανε πολύ καλό με αυτά που είπαν, γιατί. Δηλαδή, όταν ετοιμάζεσαι ως δημοτική αρχή να φιλοξενήσει ένα τέτοιο γεγονός, προφανώς και πρέπει να ληφθούν όλες οι πιθανές και οι απίθανες ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή του οτιδήποτε, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί πέρα, τώρα αυτά που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και από ανθρώπους που πραγματικά προέρχονται από αυτή την μουσική παιδεία, γιατί ακούστηκαν πράγματα και θαύματα. Μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Είναι ένα γεγονός. Τελείωσε. Να μπουν οι ασφαλιστικές δικλείδες. Συναυλίες έχουν γίνει στο παρελθόν από το ΆΚΑ μέχρι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το Παλέντε Σπορ. Οπότε δεν ήρθαν για πρώτη φορά να μας πούνε να καλύψουμε την Αμερική. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Ωραία. Με βοηθήσανε τα παιδιά, όλοι οι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αυτά που ακούστηκαν εκεί, για να απαιτήσω πράγματα περισσότερα. Όμως ήταν όλα τακτοποιημένα, δηλαδή δεν μου είπαν κάτι καινούριο και το θέμα της ασφάλειας το έχουμε ψάξει, αλλά τελικά για να το κλείσω, για να μην το κουράσουμε πολύ, έχουμε κάνει παραχώρηση χώρου. Δηλαδή όλες οι άλλες ευθύνες βαρύνουν τον διοργανωτή αυτής της εκδήλωσης. Έτσι. Πάμε εκεί. Εκτός των στατικών ευθυνών. Σαφώς. Εκτός των στατικών ευθυνών, που πάντα ευθύνε. Τις πυρασφάλειες και τα λοιπά. Έτσι, ακριβώς. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα που να το ψάξουμε περισσότερο. Εγώ θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω κάτι για το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι εννοείς κάτι? Κάποιες κάρτες ελευθέρας. Κάποια. Ένα μπουκαλάκι, ρε. Όχι μπουκαλάκια, δεν έχει μπουκαλάκια. Να σου πω ότι είναι στο όρθιο καταρχάς. Ναι, θα γεμίσουν οι κεριές και στο όρθιο, ναι. Πιστεύω ότι θα μπουν και στο όρθιο κάποιοι γιατί δεν χωράνε. Όχι, θα μπουν σίγουρα στο όρθιο, ναι. Γιατί δεν βγαίνει το μαγαζί. Θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω για όλους και να δω ποιοι θα τα πάρουν και ποιοι θα τα πάρουν. Αυτό που το πω και αυτό τώρα, γιατί όλοι θα πάρουν. Αυτό που μας είχε κάνει εντύπωση και το είχαμε θίξει μέσα από αυτή την εκπομπή είναι ότι το θέμα είχε έρθει την περασμένη Τετάρτη για λήψη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ήδη από την περασμένη Δευτέρα είχε ξεκινήσει η προπόληψη των εισιτηρίων μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα που δίνει τα εισιτήρια των συγκεκριμένων συναυλιών. Αυτό, αν μη τι άλλο, προκάλεσε αρνητική εντύπωση. Δηλαδή, όταν έστω και τυπικά περιμένεις την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και μια σειρά από άλλες εγκρίσεις, γιατί δεν είναι μόνο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ανάβει το πράσινο φως, άρα γίνεται συναυλία. Το πράσινο φως του Δημοτικού Συμβουλίου σηματοδοτεί την έναρξη μια σειρά από άλλων διαδικασιών για να ληφθούν όλες τις τυπικές εγκρίσεις και να γίνει συναυλία. Το να βγαίνεις εσύ από τη Δευτέρα και να έχεις ξεκινήσει την προπόληση, εάν μη τι άλλο, δεν το. Καταρχήν να το πούμε γι' αυτό. Εμείς την προπόληση δεν την ξεκινήσαμε εμείς. Μα δεν είπα για σένα. Όχι, έτσι. Και δεν είχαμε δώσει. Από την πλευρά και των διοργανωτών. Γιατί Θανάση μου το θεωρούν αυτονόητο. Αφού πάνε σε όλη την Ελλάδα, έχουν πάει σε 10 καταπληκτικά στάδια. Και το δικό μας καταπληκτικό είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση σχετικά και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αλλά το θεωρούν οι άνθρωποι αυτονόητο ότι αφού μας ζητάτε περισσότερα χρήματα από τον κάθε άλλο στην Ελλάδα. Και εμείς θέλουμε να έρθουμε. Ο κόσμος θέλει, σαν τρελός. Θέλει να δει ένα μεγάλο όνομα γιατί εδώ επαρχία είμαστε. Ένα καλό θέατρο δεν μπορούμε να έχουμε, ένα καλό καλλιτέχνη δεν μπορούμε να έχουμε. Επομένως ήταν η ευκαιρία να γίνει. Εγώ δεν τον φέρω προσωπικά, ούτε και είμαι τρελαμένος με αυτό του είδους μουσική. Εγώ ακούω κριτικά, βαριά κριτικά. Κριζήθηκα και πάνω. Άρα να υποθέσουμε ότι η επόμενη είναι. Όχι, έχουμε. Είμαι χορτασμένος, δεν έχω θέμα με μουσική. Ακούω όλες τις μουσικές, πλάκα στην πλάκα. Ανοιχτός ο άνθρωπος. Έτσι. Ανοιχτός. Αλλά νομίζω ότι ήταν το αυτονόητο να έρθει. Δηλαδή δεν το περίμενα να κολλήσουμε σε κάποια θέματα. Και μάλιστα με κολλήσαν για άνθρωποι που δεν το περίμενα από αυτούς τους ανθρώπους. Μα αυτό σου είπα στην αρχή. Από εκεί πέρα, εντάξει, κάποιοι είπαν ότι το κάνουν για το καλό μου, κάποιοι. Εντάξει. Ο καθένας έχει ένα δικό του σκεπτικό, δεν θα μπορούσα. Για το καλό σου να το κάνεις για ποιο λόγο? Για το θέμα της ασφαλείας, για τέτοια. Μην γίνει καμία στραβή. Αλλά μα όλες αυτές οι παρατηρήσεις που έγιναν ήταν λογικό ότι θα γίνουν και όπως είπες και εσύ, τις ακούσατε και νομίζω ότι δεν μπορούσατε να μην τις λάβετε υπόψη σας. Δηλαδή, ένα τόσο μεγάλο μουσικό γεγονός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθούν όλες οι παράμετροι υπόψη. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είπες ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Έτσι. Είναι τα αθλητικά γεγονότα, είναι τα πολιτιστικά γεγονότα, είναι όλα τα μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα, από τη στιγμή που λέμε να πάρουμε κάτι μεγάλο, γενικά, είτε είναι αθλητικό γεγονός είτε οτιδήποτε,
ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός όπως το προανάφερες, δεν είναι καλό να έρθει στα Χανιά? Εγώ από την αρχή ήμουν υπέρ, δεν το συζητάμε. Καλό είναι βέβαια να μην μείνουμε στο μέγεθος, στο μεγάλο του γεγονότος, μια συναυλία στο Ρέμο, αλλά να κάνουμε και μια σειρά από άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν εκεί πέρα. Έτσι, γιατί ο συγκεκριμένος χώρος είναι ικανός να φιλοξενήσει μια σειρά από άλλες πολύ σημαντικές διοργανώσεις, οι οποίες πηγαίνουν ένα-δυο νομούς παρακάτω και δεν έρχονται από εδώ πέρα και εμείς τα παρακολουθούμε. Όταν το λες αυτό, ειλικρινά αισθάνομαι μια πίκρα. Και μια πίκρα γιατί. Λέω όμως μια αλήθεια. Αλήθεια, σαφώς. Σαφώς και είναι αλήθεια. Γιατί είναι καταπληκτικό στάδιο, αλλά είναι ένα στάδιο. Αν δεις στα δύο ωράκια που εγώ δεν έχω πάει ακόμα, αλλά το ξέρω περίπου τι γίνεται, ή σε άλλες εγκαταστάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα σε πιάσει θλίψη. Εμείς έχουμε ένα κλάδισο, ο οποίος και αυτός είναι όχι προβληματικός ακόμα, αλλά θέλει σύντομα μία συντήρηση, γενική συντήρηση, από τις οροφές του μέχρι τα ηλιακά του που βλέπουν τον ήλιο μόλις δύο ώρες. Και έτσι το ξέρει πολύ καλά ο Μάνος που ανήκει στο αθλητικό κομμάτι, ότι πολλές φορές δεν έχουν ζεστό νερό και έχει γίνει θέμα. Τις περισσότερες και θέμα. Όχι, τις περισσότερες φορές. Μην το λες τώρα έτσι, με επικραίνεις. Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Αλήθειες, θα πούμε. Όχι, επικραίνσαν οι αλήθειες περισσότερες φορές. Η αλήθεια είναι μία. Δεν την ξέρω εγώ. Αλλά δεν δέχομαι το περισσότερες φορές. Έχει προκύψει δύο φορές. Οποίο την πρώτη φορά δεν είχε ανοίξει το. Δεν μιλάει ο Θανάσης για τη δικιά σου θητεία. Όχι, λέω για φέτο. Διαχρονικά. Εγώ δεν θα τον σχολιάσω. Κανέναν άλλο. Μα όταν εγώ σου σχολιάζω. Εσύ έχετε δικαίωμα, δεν το έχω αυτό. Όταν εγώ σου σχολιάζω ότι ο χώρος αυτός δεν έχει φιλοξενήσει τα μεγάλα event που θα θέλαμε, τα μεγάλα αθλητικά event, προφανώς δεν πιάνει το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο. Νομίζω ότι είναι διαχρονική παρατήρηση. Είχε άρα και αυτό που σου λέω για τα νερά, είχε φιλοξενήσει από το παράθυρο επειδή έβραχε και μπήκε σπανοδάκης μέσα. Όχι, όχι αυτό το γεγονός που ήταν και εξίσου μεγάλο, αλλά έχει φιλοξενήσει και τον τελικό των γυναικών. Έχω μάθει με ένα υπέρογκο ποσόν που έγινε ένας μαύρος χαμός στο Δήμο τότε. Και έγινε και πρόταση και φέτο να γίνει κάτι τέτοιο. Το Final Four του γυναικών. Το Final Four του γυναικών, ναι. Το οποίο ήταν, τα χρήματα ήταν τόσα πολλά που νομίζω ότι είχαν και πρόβλημα. Είχε τότε η δημοτική αρχή. Ούτε ξέρω ποια η δημοτική αρχή ήταν, ούτε θα το σχολιάσω. Ναι. Ότι ήρθαν φέτο με συνοπτικές διαδικασίες στις πρώτες μέρες να κάνουν μια γνωριμία. Εκεί έγινε ένα σε στυλ. Όχι εκβιαστικό, δεν μπορώ να το πω. Πάρτε το τώρα γιατί θα το χάσετε και είναι ένα μεγάλο event και όλα αυτά. Του γρήγορα, να το πω. Είναι το fast track διαδικασία. Ξεπέτα ναι, το λένε. Ναι. Και σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Είναι η επαναφορά στη βίλτσά μου τώρα. Ναι, πάμε παρακάτω. Για να πάμε να μιλάμε και λίγο ελληνικά, ναι, γιατί να ξεχάσουμε να μιλάμε. Ναι, 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 και εγώ ναι, το χρησιμοποιώ πολύ. Λοιπόν, με διάφορες πιέσεις, βρες χορηγούς, βρες αυτά, κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα 200 θα πιάσει. Έχει κουφάθηκα λίγο εγώ, πέσανε τα αυτιά μου, γύρισαν λίγο και κλειστά μάτια μου, λέω, εδώ κάτι παράξενο γίνεται. Και το απορρίψαμε. Το απορρίψαμε για αυτό το λόγο. Γιατί μου ζήτησαν άλλο ένα γήπεδο δεύτερο, να πηγαίνει από τον κλαδισμό στο καμπάνι ή στη Σούδα και να βγάλει ανθρώπου έξω και να βάλει για να γίνει κάτι που τελικά μπορεί να μην είναι και τόσο μεγάλο όσο νομίζουμε. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό που θα κάνουμε τώρα θα είναι πιο μεγάλο, πιο ωραίο. Καλά, δεν και άλλα πραγματάκια. Μικρότερε. Τελειώ. Δεν τα συγχαίουμε τώρα αυτά. Όχι, όχι. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι να τα βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα. Αυτό. Αυτό, να, αυτό δηλαδή λέγαμε προημερών, να φτιάξουμε ένα καλεντάρι και μπράβο, να πούμε από τώρα για του χρόνου ότι η αίθουσα διατίθεται για εκδηλώσεις. Ελάτε κύριοι, στείλτε τις προτάσεις. Υπάρχει μια επιτροπή ή μία ή δύο ή δέκα, το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως θέλει το κάνει το. Έχει ένα ενοικιοστάσιο συγκεκριμένο. Για αυτές τις εκδηλώσεις τόσο, για αυτές τις εκδηλώσεις τόσο, για αυτές τις εκδηλώσεις τόσο. Προσέχουν προφανώς να πάθει ζημιά. Και από εκεί πέρα ξέρουμε, δημιουργούμε ένα καλεντάρι όπως το κάνετε πάρα πολλά χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου. Και ξέρεις από το καλοκαίρι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι τι εκδηλώσεις θα έχεις. Να σου πω. Ξεκινάμε καταρχήν από την πρόταση που είχαμε κάνει. Μέχρι τα Χριστούγεννα είχαμε πει σε όλα τα αθλητικά σωματεία του Χανίων, δώστε μας το πρόγραμμά σας, το καλεντάρι του 2020, να βάλουμε, να βρούμε ένα μπούσουλα, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει και εγώ προσωπικά να κάνω μια ανάγνωση του αθλητισμού στα Χανιά. Γιατί μπορεί, ναι, μεν το αγωνιστικό αυτοκίνητο να το ξέρω πολύ καλά, σωστό, μπορεί το ποδόσφαιρο να έχω μπει στα βαθιά, αλλά δεν ξέρω και όλα τα αθλήματα που μου προκύπτουν τώρα. Και είναι δηλαδή, άλλο π.χ. το κομμάτι αθλητικό και άλλο κομμάτι τώρα το κομμάτι το οργανωτικό. Το έκανε μέχρι τώρα και είναι διαφορετικό από εδώ και πέρα. Σαφώς. Από άλλο μεταρρύζει. Η ουσία είναι ότι τώρα μου ήρθε ένα άθλημα που λέγεται πατάν, το οποίο εμείς δεν το γνωρίζαμε καθόλου. Και όμως. Παγκοσμίως είναι πολύ αναγνωρισμένο σε ξένα κράτη, σε κάποια κράτη. Έτσι όχι σε όλα, σε κάποια κράτη. Και έχουμε και μία ομάδα. Μπράβο. Και θέλουν και αυτοί μια σχετική βοήθεια. Δεν θέλουν τίποτα το σπουδαίο οι άνθρωποι. Θέλουν κάπου να έχουν ένα χώρο. Να μπορούν να κάνουν και αυτοί το άθλημα που λέγεται πατάνγκ. Έμαθα τον μπάμπιτον.
Δεν ήξερα καν τι είναι. Γίνω φτερό στον άνεμο, θυμάμαι, εγώ το λέγαμε αυτό. Έτσι, μα έτσι είναι. Αυτό κάτι είναι. Τέτοιο. Δηλαδή, μαθαίνω πράγματα. Πρέπει να μάθω. Δεν θα πάω εγώ να το παίξω πονηρό και έξυπνο, να πω ότι τα ξέρω όλα και θα κάνω μεγάλα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε από τη ρίζα του βουνού, ξεκινά και ανεβαίνει. Σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, φτιάζοντα και παράλληλα κάποιε εγκαταστάσει, όπω είναι τα καθιανά, το ποδηλατοδρόμιο. Αυτό που... θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Να το πούμε ό,τι θέλετε να πούμε, παιδιά. Ναι, γιατί αλλά αυτό... λέω, το βάζω μέσα στο γκορνίζα, γιατί. Όλοι μου λένε σιγά μωρέ μην το φτιάξεις. Δεν πρόκειται να το φτιάξεις. Δηλαδή, αντί να μου πούνε θες βοήθεια να το φτιάξουμε, πληθυντικός, γιατί είναι κάτι καλό για τα Χανιά μας. Μου λένε όχι, μικρέ δεν θα το φτιάξω. Όχι, δεν γίνεται να το φτιάξεις. Δηλαδή η άρνηση είναι στο έπακρο. Εμείς εδώ έχουμε διατυπώσει μια τελείως διαφορετική άποψη. Δεν είναι όχι, ωραία, μην το φτιάξεις. Αλλά νομίζω ότι να πάμε στο. Όχι, θα πάμε σε διάλειμμα. Έτσι και μετά θα τα πούμε. Ορίστε, φαγώθηκε, είμαστε μικροί. Μεγαλώσαμε τώρα. Πρωινό σήκωμα Q Radio 102,7. Συνέχεια αναγνώσματος με τον φίλτατο αντιδήμαρχο αθλητισμού, πολιτισμού και συμμαζεύεται του Δήμου Χανίων, του κ. Στήλιο Μιχαηλάκη. Γνωστό τη ΠΑΣΗ και ενεργειακό παράγοντα, μου γράφει κάποιο. Δεν θα το υιοθετήσω. Θα συνεχίσω χωρίς καμία παρατήρηση. Εγώ λοιπόν, θα πω ενεργό αθλητικό παράγοντα. Ενεργειακό παράγοντα. Εγώ λέω ενεργό, όπως και τελειώνει πότε. Το ξεμπερδεύουμε. Ναι. Αφού δεν με είπανε ήρωνα, να μου δώσω και τίποτα λάβες, γιατί έχω κάνει ένα ανέκδοτο, το ξέρετε. Εγώ ξέρω, αλλά εγώ ξέρω. Εγώ έτσι το πήγα να το προσπεράσω. Άμα θέλω κάποιον να τον πω ήρωνα, σε τρώγεσαι, να θα σου δώσω δύο λάβες να κρατάς και άμα λοιπόν, να εγώ, εγώ θα το διαβάσω λοιπόν. Ο κ. Μιχαηλάκης είναι αντιπρόσωπος της ΕΝΗ στα Χανιά, που έχει δικαιώματα στα ενεργειακά οικόπεδα νοτίωσης Κρήτης. Εγώ τα έχω αυτά. Οπότε να προσέχετε ότι πρόκειται για ενεργειακό παράγοντα. Όπα. Γιατί μας βάζει να στέλνουμε μηνύματα και δεν τα λέτε, ορίστε, λέει ο κύριος. Ενεργειακός παράγοντας. Να σας πω τώρα ότι είμαι αντίθετος με όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω. Εγώ διαβάζω το μήνυμα. Τώρα από εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Ο καθένας κάνει την ανάγνωση που θέλει. Έτσι. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στο ποδηλατοδρόμιο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει καταλήξει. Ναι, πάμε τώρα. Η αλήθεια είναι. Καταρχάς, τι έχει γίνει με τον Ολλανδό. Περιμένουμε μία απάντηση από τον Ολλανδό. Όχι, είμαστε σε επαφή συνέχεια. Ναι, όχι. Λέω... όχι, δεν περιμένουμε καμία απάντηση. Ο άνθρωπος είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο. Πολύ συμβατός, πολύ καλός άνθρωπος. Σε όλα τα επίπεδα συνεννόμαστε απόλυτα. Όχι στη γλώσσα βέβαια, γιατί δεν είμαι και ο καλύτερος, αλλά με διερμηνέα. Μαζί της κάποια... δεν είχατε φροντίσει να τον έχετε εκεί στη συνέντευξη τύπου. Κάποια μέτρα. Στη συνέντευξη τύπου, όταν εννοείς. Όταν κάνατε συνέντευξη τύπου και ήταν ο άνθρωπος εκεί, ναι. Έπρεπε να έχετε φροντίσει να υπάρχει ένας διερμηνέας του έξω να καταλαβαίνει τι έλεγαν γύρω του γι' αυτόν χωρίς να αντιλαμβάνεται. Υπήρχε. Υπήρχε η κοπηγή από το τέτοιο, από το γραφείο τύπου. Πάμε τώρα παρακάτω. Εντάξει. Υπήρχε διερμηνέα. Τέλος πάντων. Λανθασμένη πληροφορία έχει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Εμείς λοιπόν για το θέμα του ποδηλατοδρομίου είχαμε εκφράσει εδώ πέρα την άποψη και ήταν από τα ελάχιστα πράγματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει όλο αυτόν τον καιρό που κάνουμε εκπομπή με τον φίλο του αγαπητό το Μανώλη Σπυριδάκη. Ότι ναι, να το προχωρήσουμε, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρξει μία μελέτη η οποία να μας δείξει τι κόστος λειτουργικό έχει και αν αυτό το κόστος μπορεί να το σηκώσει η πλάτη του Δήμου και αν υπάρχει τρόπος για να σηκωθεί αυτό το βάρος και όλα αυτά τα ερωτηματικά που μπήκαν στη συζήτηση και από την πλευρά του Άρτου Παπαδογιάννη αλλά και του Γρηγόρη του Αρχοντάκη όταν έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλη αυτή λοιπόν η μελέτη βιωσιμότητας, όπως λέγεται, έχει προχωρήσει από το διάστημα που ήρθε εδώ πέρα ο Ολλανδός και μας είπε ότι κοίταξε, μπορούμε να το φτιάξουμε. Και πήραμε και εμείς την απόφαση ότι μπορούμε να το προχωρήσουμε. Παράλληλα, λοιπόν, έχει αρχίσει να γίνεται αυτή η μελέτη για να δούμε τελικά αν όταν με το καλό το φτιάξουμε θα μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν μια ερώτηση ανάποδα. Όταν αυτό προσπάθησε να δημιουργηθεί και έμεινε στη μέση. Άστα τη δική. Μισό λόγο. Όχι, όχι. Όχι, συνεχίζω αυτή την. Δεν την πα εκεί. Δεν την πα εκεί. Όχι, δεν την. Τώρα έχει συγκεκριμένα δεδομένα. Έχει μια αθλητική κατάσταση που έχει ζητηθεί χι λεφτά. Έχει φτάσει στο ψη σημείο και για να φτάσει στο ωμέγα που θα ολοκληρωθεί. Πρέπει κάποιο να κάνει αυτό το βήμα. Το τι έχει γίνει μέχρι το ψη δεν μα ενδιαφέρει. Περίμενα να ακούσει την ερώτηση. Περίμενα να ακούσει την ερώτηση. Η ερώτηση είναι προ όλε τι κατευθύνσει. Γιατί έχει γίνει πολύ ντόρο περί βιωσιμότητας του ποδηλατοδρομίου. Και αυτό με ενοχλεί αφάνταστα. Και το δηλώνω εδώ. Όταν αυτό προσπάθησε να δημιουργηθεί και έφτασε στο χ ψη στάδιο, η βιωσιμότητά του δεν είχε μελετηθεί. Ξεκινάμε από εκεί. Όχι. Όχι. Όμως τώρα έχει μελετηθεί, φτάνει στα στάδια της ολοκλήρωσης και θα την παρουσιάσω το συντομότερο. Αυτό με συγκεκριμένα. Αυτό πες μας. Έχει φτάσει μέχρι εκεί.
Αλλά παράλληλα, αυτή η άρνηση που δέχομαι ότι δεν πρόκειται να γίνει, δεν θα γίνει ποτέ. Άλλο αυτό, όχι. Εγώ είπα και προηγουμένως, πριν φτάσουμε στις διαφημίσεις, ότι θα ήθελα από γενικά το σύνολο του χανιώτικου κόσμου που υπάρχει εκεί πέρα ένα τέρας. Και κοίταται, ένα θετικό τέρας, ένα καλό τέρας, όχι κακό τέρας. Και κοίταται, πρέπει να το ζωντανέψουμε και να το κάνουμε παραγωγικό. Καλά πάμε μέχρι εδώ. Βρε μαζί σου σε αυτό. Επομένως αυτή η άρνηση, δεν ξέρω πώς να το πω. Αυτή την άρνηση θα την προσπεράσεις εσύ. Την έχω προσπεράσει ήδη. Α, μπράβο, λοιπόν. Και πάμε τώρα στον Ολλανδό. Πάμε στο διατάφτα. Ωραία. Εμείς κάναμε την προσέγγιση στον Ολλανδό, του στείλαμε το email του ανθρώπου και αυτό που είπα και πάλι κατηγορήθηκα ότι. Και εμείς είχαμε μιλήσει με τον Ολλανδό, σαφώς. Δεν είπα ποτέ ότι δεν είχε γίνει καμία ενέργεια. Ενώ ήταν σε επαφές με τον Ολλανδό, λέει ο Δήμος Χανίων, αλλά δεν είχε έρθει ξανά από το 12 ο άνθρωπος να κάνει μια καινούργια μελέτη. Όχι να κάνει μια καινούργια, να ανανεώσει τη μελέτη που προϋπήρχε και τη βρήκα μάλιστα εγώ, αλλά δεν ήθελα να πω τίποτα. Τη βρήκα πεταμένη στο. Γιατί τελικά θα με αναγκάζετε να λέω αλήθειες που δεν ήθελα να τις πω ποτέ, αλλά θα σας πω. Στο Δήμο Ακροτηρίου, πεταμένη στο υπόγειο, γιατί έχω κάνει σε τεύχη, 4 τεύχη. Το οποίο όταν τις είδε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κ. Ξανθουδάκης, μου επιβεβαίωσε ότι αυτά είναι χρήσιμα πράγματα. Αλλά τα είχε και τα ίδια και ο Ολλανδός. Ο άνθρωπος, φανταστείτε, ότι είχε κρατήσει τη μελέτη. Τώρα, υπήρχαν κάποιες φορές του χρόνου από τότε. Επίσης, είχαν πει ότι είναι πιο κοντό, πιο φαρδί, πιο τεχνικά δεν πρόκειται να προκύψει. Ο άνθρωπος είδε εδώ, έκανε τις μετρήσεις, μπορεί. Μας ζήτησε κάποια μετρήματα ξανά. Πήγαμε τεχνική υπηρεσία, μετρήσαμε, είχε κάποιες άλλες απορίες ακόμα. Εχθές συγκεκριμένα του δοθήκανε για να μας βγάλει το τελικό κοστολόγιο. Το οποίο, το κοστολόγιο αυτό είναι μείον τη διαμονή του προσωπικού, το οποίο ο κύριος Ανδρεαδάκης θα τους φιλοξενήσει, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Ναι, άλλο ερώτηση. Να ολοκληρώσω, και μετά κάνω συμπλήρωση την ερώτηση όπως θες. Ο κύριος Ανδρεαδάκης εκεί έχει ένα ξενοδοχείο δίπλα, θα τους φιλοξενήσει. Έτσι. Θα τους σαΐσει. Στην προσπάθειά μας αυτό είναι, και αυτό θέλω να τονίσω, ότι είναι και κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι και οι άνθρωποι του ποδηλάτου από τον Τάλο και από τους υπόλοιπους που τώρα συζητάμε για μια εθελοντική εργασία να πάμε να καθαρίσουμε ακόμα περισσότερο το χώρο ο οποίος έχει κατακριουργηθεί, έχει λελεατηθεί. Πήγαμε, κάναμε ένα πρόχειρο καθάρισμα με το συνεργεία του Δήμου. Για να μπορεί ο Ολλανδός να δει που είναι, γιατί δεν φαινόταν από τα κλαδιά και το σκουπιδαρίο που υπήρχε. Και προχωράμε. Επάνελαβε την ερώτησή σου, γιατί μπορεί να μου διέφυγε κατά ένα κομμάτι. Εγώ σου είπα, okay, μένουν κάποιες εργασίες από το Χ να πάμε στο Ψ μέχρι το Ωμέγα. Ναι. Όπου αυτές οι εργασίες μπορεί να έχουν ακόμη άλλα 158 ευρώ κόστος. Έτσι. Ναι, ναι. Άντε και θα τα βρούμε. Ναι. Εγώ σου μίλησα για τη μελέτη βιωσιμότητας αυτής της εγκατάστασης. Από τη στιγμή δηλαδή που τελειώνει και έχουμε το κλειδί στο χέρι για να την ανοίξουμε και να την λειτουργήσουμε, αν αυτή η εγκατάσταση από εκεί και πέρα μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, χωρίς να λέμε πού θα βρούμε τα λεφτά για να πληρώσουμε το ένα, πού να βρούμε τα λεφτά για να πληρώσουμε το άλλο, πώς θα βρούμε προσωπικό, πώς θα βάλουμε το φύλακα, πώς θα βάλουμε εκείνο, πώς θα φέρουμε τον εξοπλισμό. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα. Έχει γίνει μια επιστημονική μελέτη να μπουν κάτω το ένα από το άλλο και να δούμε τραβώντας τη γραμμή αν αυτή η μονάδα όταν θα τη λειτουργήσουμε είναι κερδοφόρα για το Δήμο ή είναι βιώσιμη για το Δήμο ή τελικά θα μας βάζει μέσα και μήπως δεν πρέπει να την κάνουμε. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί ιδιώτες θέλουν να καρποθούν τη διαχείριση του πολεοδρομίου πρώτον. Δεύτερον, γίνεται μελέτη. Έναν ιδιώτη. Έναν που αυτή τη στιγμή θα ήθελα να πάρει τον πολεοδρόμο. Ιδιώτη πάμε, δεν είπαμε αθλητικό σωματείο. Όχι, ιδιώτη δεν μπορώ να σου πω. Μπράβο. Είναι τουλάχιστον τρεις, αλλά δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να γίνω τουλάχιστον τώρα. Γιατί? Όχι. Γιατί από τη στιγμή που εγώ ίδιο. Συγγνώμη, επέτρεψε μου μισό λεπτό. Καλό ή κακό μεγάλωσα. Ναι. Αυτά που λες τώρα εσύ, εγώ τα ακούω από το 92. Πάρα πολλές φορές. Ναι. Έτσι. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε. Ωραία. Τα περί αθλητικών υποδομών στα Χανιά τα έχω βιώσει σε όλες τις συσκέψεις, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά. Αυτά λοιπόν που λες εσύ, με τον ενθουσιασμό που τα λες και που τον δέχομαι και τον αποδέχομαι και είμαι μαζί σου, τα έχω ξανακούσει 30 φορές. Στην ουσία δεν το έχω δει ποτέ. Ο κλαδισσός όταν έγινε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα φτιάξουμε γηπεδάρα κτλ. Είδες πριν από λίγο μόνος σου είπες
ότι το κτίριο, ναι, μένει σε καλή κατάσταση, αλλά δεν χρησιμοποιείται. Πιάσαμε κάτι άλλο, θα το πιάσουμε αργότερα, αν θες αυτό. Για τη βιωσιμότητα του κλάδου σου. Ναι, γενικό θα σου πω εγώ. Το κολυμβητήριο πάνω, το οποίο είναι παράλληλο με το ποδηλατοδρόμιο χρονικά, είναι εγκληματική κατάσταση που υπάρχει και το ξέρεις. Το έχουν παρατηρήσει, το έχουν λαϊλατήσει και το καθεξής. Εγώ θα σου πω ένα άλλο πράγμα. Το κλειστό της Σούδας, το οποίο πλέον ανήκει στο Δήμο Χανίων, λειτουργεί εδώ και μήνες χωρίς προσωπικό. Ένας μπαίνει, τρεις φεύγουν. Είναι σε κατάσταση που μπορεί αύριο μεθαύριο, πέρσι κλέψαν τον μπόιλερ από το ηλιακό. Δεν ήσουν εσύ αντιδήμαρχος, ήταν άλλος αντιδήμαρχος. Θέλω να πω και εν ολίγης ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Να τα κάνουμε. Εάν δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε όμως, δεν μπορούμε εκ των υστέρων να ερχόμαστε και να λέμε ναι, αλλά εγώ είχα την καλή πρόθεση. Βεβαίως είχα. Και εγώ την καλή πρόθεση να πάω. Μπορούμε να μην γνωρίσουμε καλή πρόθεση σε όλους. Σε κάθε περίπτωση. Και το γεγονός ότι εσύ έτρεξες μέσα σε δύο μήνες, τρεις μήνες κάτι το οποίο οι άλλοι το έτρεχαν χρόνια και ποτέ δεν το έτρεξαν. Ξεκάθαρα πράγματα, διότι εγώ θυμάμαι το ύμνο στο Μανώλη Σκουλάκη, παρόντος του Δημήτρη Λιψάκη, τη Δημάρχου, να λέει: εγώ αύριο το πρωί θα λειτουργήσω σε επόμενους 6 μήνες με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ποδηλατοδρόμιο και το κολυμβητήριο. Ήταν τελευταία φορά που ακούστηκε. Το κολυμβητήριο δεν είπα ποτέ. Μα, εγώ σου λέω ότι έχει να ακουστεί. Αυτό που λοιπόν που λέω θα είναι το εξής. Αύριο το πρωί λοιπόν που εσύ θα ζητήσει 100 δραχμές Ολλανδός, τους δίνουμε, ρε παιδί, τους βρίσκουμε. Και ερχόμαστε και βάζουμε κάτω και λέμε κόστος λειτουργίας του συγκεκριμένου είναι 1.000 ευρώ. Πόσα μπορώ να μαζέψω εγώ από εκδηλώσεις, από ιδιώτες, από προπονήσεις, από τον από τ' άλλο. 50. Τα υπόλοιπα 50 μπορώ να τα χρηματοδοτήσω εγώ. Μπορώ να δεσμεύσω τον εκάστοτε επόμενο δήμαρχο, δημοτικό συμβούλιο να τα βγάζει από την τσέπη του ή θα το ξεκινήσω και σε δύο μήνες θα το σταματήσω γιατί δεν μπορώ να το λειτουργώ. Αυτό λέω θα ναι. Καταρχήν ξεκινάω με τα τρία ονόματα που δεν μπορώ να αναφέρω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν πρέπει να εκθέσω κάποιον πριν να τελειώσει το έργο. Είναι δεκτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή εγώ ίδιος είπα ότι πρέπει να μείνει στο Δήμο, η διαχείριση να μείνει στο Δήμο, γιατί το θεωρώ υπερβιώσιμο και όχι απερβιώσιμο. Τρίτον, σας είπα ότι είναι σε εξέλιξη η μελέτη για να την παρουσιάσουμε σε περίπου 10 μέρες, 15, για να μην πάνε γιατί είναι και λίγο αργά τα πράγματα. Εδώ. Μελέτη κατασκευή, ουσιαστικά ολοκλήρωση. Όχι, μελέτη βιωσιμότητας. Δηλαδή, αυτό νομίζω. Εκεί όμως θα υποχρεωθείς αναγκαστικά να αναφέρεις στους ιδιώτες. Όχι, δεν θα αναφέρω στους ιδιώτες. Δεν μπορείς να πεις υπάρχει ένας που ενδιαφέρεται να το πάρει με 1.000 ευρώ. Μα δεν είπα εγώ για αυτό το πράγμα. Εγώ λέω στα χέρια του Δήμου. Στη διαχείριση του Δήμου. Να το διαχειρίσει ο Δήμος και να είναι βιώσιμο. Ωραία. Αυτό είπα. Ωραία. Επίσης, πάμε τώρα στο κλαδισό. Άρα μας λες ότι θα παρουσιαστεί επίσημα μελέτη βιωσιμότητας για το ποδηλατόδρομο. Να βάλουμε άλλες 5 μέρες, 20 μέρες, γιατί είναι τα δεδομένα. Δύο μήνες σου λέω. Όχι, δύο μήνες. Εγώ σου λέω και δύο μήνες. Είναι πολύ αργά, εγώ πάω πιο γρήγορα. Εσύ ρε, κουμπάρο, εσύ που έφτιαχνες τεράστιους αγώνες με την ΑΛΑΧ. Μεγάλους διεθνείς σχεδόν αγώνες με την ΑΛΑΧ. Πήγαινες ποτέ να το κάνεις έτσι χωρίς να ξέρεις τι κόστος θα έχει. Λοιπόν, αυτό λέμε. Όταν πόσους αγώνες δεν έκανες ποτέ γιατί δεν σου βγαίνανε. Γιατί οι συμμετοχές δεν τα έκανε οικονομικά. Όχι, όχι, αυτό στα χέρια μου δεν έγινε ποτέ. Ρε σιγά, Στέλιο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άλλο να χρηματοδοτήσεις από την τσέπη σου ως ιδιώτης. Όχι, τίποτα από αυτά δεν γινόταν που λες. Ήταν όλα βιώσιμα τότε. Ωραία. Μα είχες κάνει τα κουμάντα. Αυτό σου λέω. Δεν είχες πάει να κάνεις κάτι το οποίο δεν το σήκωνε η πλάτη σου. Το ίδιο πράγμα θα λέμε. Τέτοια πράγματα λένε. Αλλά πρόσεξε. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να δούμε αν γενικότερα σηκώνει η πλάτη μας αυτήν την υποδομή. Δεν είναι αν μπορεί να σηκώσει μια διοργάνωση. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Είναι εγώ γενικότερα αν μπορούμε να τη σηκώσουμε. Δεν είπα για πλάτες εγώ. Εγώ είπα να είναι βιώσιμο από μόνο του. Αυτό είναι. Να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Σωστή λέξη. Αυτοχρηματοδοτούμενο μπορεί να είναι μόνο μια αθλητική κατάσταση μόνο με δύο παράγοντες. Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Τελεία. Τέλος. Γιατί είναι αν δεν κάνεις μαγαζιά. Θα γίνει πολλαπλό χρήσιμο. Ωραία. Έτσι. Θα είναι ανοιχτό συνέχεια, χειμώνα, καλοκαίρι και θα είναι δηλαδή και το χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις εκεί. Υπερβιώσιμο. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Πάμε καλά. Αναμένουμε. Ναι, αναμένουμε το ακουστικό μας. Την τεχνική μελέτη. Τη βιωσιμότητα του συγκεκριμένου έργου. Πάμε παρακάτω. Τη μελέτη βιωσιμότητα, όχι τεχνική μελέτη. Τεχνική μελέτη έχει προχωρήσει. Έτσι. Τα τελευταία στοιχεία στον Ελλανδό πήγαν χθε. Διαμέσου του κύριου Βακάλη, το οποίο περιμένουμε και το υλικό κόστος όσο μπορούμε πιο μικρό. Αλλά και η χρηματοδότηση είναι στα σκαριά, δεν θα. Αλήθεια. Αυτό δεν είναι ένα άλλο θέμα. Η χρηματοδότηση υπάρχει. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, είπε ο Δήμαρχος, ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Σημαντηράκης, ότι μπορούμε ακόμα να τον αυτοχρηματοδοτήσουμε. Είναι όπως η τελική λύση αυτή, η έσχατη λύση. Είναι η έσχατη λύση, βέβαια.
Επομένως, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από διάφορους πόρους, περιφέρεια. Υπάρχουν περίπτωση να δούμε και ιδιώτες μέσα? Όχι, καμία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι απόλυτος. Ωραία, όχι, το δέχομαι. Ενώ υπάρχει ενδιαφέρον, είσαι απόλυτος ότι. Ναι. Οκ. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά τον Κλεδισσό. Είπαμε για βιωσιμότητα ενός αθλητικού κέντρου. Όταν όμως διαχρονικά υπάρχει ένα κοστολόγιο ώρας 0,10 λεπτά, που είναι παγκόσμιο φαινόμενο, από μόνο του δεν είναι βιώσιμο. Πάμε καλά μέχρι εδώ? Ναι. Από τη στιγμή που καίει 60 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα και τα επιβαρύνει το χανιό της πολίτης, δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να βγει από τον κορβανά του Δήμου. Ο χανιώτης πολίτης έχει πληρώσει για την κατασκευή του. Μέσω των δημοσίων επενδύσεων. Και για την κατασκευή του και για τη συντήρησή του. Επομένως, ναι, θα πάμε σε άλλο μοντέλο. Και το ανακοινώνουμε, όπως το είπαμε και προχθές, το ανακοινώνουμε από 1η Ιουλίου. Θα πάει σε ένα καλό κοινωνικό κοστολόγιο. Θα πάει σε 2 ευρώ την ώρα, σου λόγο. Παραπάνω θα πάει. 3 ευρώ την ώρα, ναι, σου λόγο. Θα αλλάξουν τα δεδομένα τελείως. Και θα αρχίσουν να πληρώνουν. Γιατί υπάρχουν σωματεία που πριν λαλήσει ο Πετεινός έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και όχι άλλα. Επομένως, εγώ είμαι μαζί σου. Ναι. Θα συμφωνήσω απολύτως. Ναι. Πρώτον, θα πρέπει να γνωρίσεις όμως ότι ακόμα και τα 3 ευρώ αυτά που λέει ο λόγος δεν αρκούν για τη συντήρηση του. Σαφώς και δεν αρκούν. Μειώνει το κόστος όμως που θα βγαίνει από τον κεντρικό κορβανά. Δεν είπα εγώ ξαφνικά να πάμε στα 15 ευρώ που είναι το Ηράκλειο. Δεν είναι 15 ευρώ. 15 ευρώ. Στα 2 ωράκια. Τα 2 ωράκια δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ κανένα σωματείο ερασιτεχνικό του Ηρακλείου. Τα χρησιμοποιεί η ΕΟΚ. Λοιπόν, σωστά. Άστε τώρα. Εκεί τώρα είναι πλυντήριο τώρα. Άστε, μην το ψάχνουμε. Εντάξει, δεν θα το πάμε εκεί τώρα, γιατί θα πούμε σε μια άλλη διαδικασία και δεν το θέλει κανείς μας τώρα. Γι' αυτό ακριβώς. Και εγώ θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος και να είμαι και επιτοπλίσων 100% αληθινός. Ναι. Έτσι. Αυτό μπορεί... θέλει μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα μαζί σου για το καλεντάρι, για τη χρέωση. Πάντως από το 0,10 μάνα μου μέχρι το, παιδί μου, εγώ είμαι μαζί το 3 ευρώ. Εγώ είμαι μαζί σου. Γιατί όταν είναι κάποιο σωματείο, π.χ. η ΑΜΕΑ, το οποίο δεν έχει παράβολο στα παιδιά. Έτσι, ας μπει τζάμπα. Είναι κοινωνικό το έργο. Είναι κοινωνικό έργο του Δήμου. Αν όμως κάποιο έχει κάποιο παράβολο στις ακαδημίες και παίρνει τα παιδιά 60 και 70 ευρώ, δεν έχει τίποτα προς να πληρώσει. Δεν έχει τίποτα. 40, 30. Σου λέει ένα παράδειγμα. Ναι. 30. Τόσο. Εντάξει, μην αρχίζει κιόλας. Εγώ αρχίζουμε. Εντάξει. Πίστεψε με. Θα το δούμε. Η ουσία, εγώ δεν θα διαφωνήσω. Η άλλη είναι μια γιατί μεγάλη έχει κουβέντα. Έχει γίνει μια έρευνα. Υπάρχει κοστολόγιο και στο λέω από 25 ευρώ μέχρι 60. Ωραία. Και βρέσουμε στον όρο. Πάμε παρακάτω και θα τα βρούμε. Όπου θες. Όχι, θα πρέπει να πούμε καταρχάς ότι πέραν των υπολείπων η παρουσίαση σήμερα έχει να κάνει και με ένα γεγονός που θα συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο. Στον Κλαδισσό τελικά. Ένα αγώνα μεταξύ δύο ομάδων Α1, του Ρεθύμνου και του Κολοσσού Ρόδου, που θα γίνει στη μνήμη ενός παιδιού που μεγάλωσε αυτή την πόλη, μεγαλούρισε μπασκετικά, ήταν φίλος γνωστός πάρα πολλών, μπασκετικά και ήταν ο Θοδωρής Παπαγιωργάκης και δικό σου. Και πολύ καλό παιδί. Και να το πούμε καταρχάς ότι πλέον επίσημα γνωρίζουμε ώρα, γήπεδο, αντιπάλους. Και τι χρειάζεται να κάνουμε από εκεί πέρα. Το απόγευμα, είπαμε. Το απόγευμα την ώρα θα είναι βέβαια, αλλά ξέρω πως 2 ώρες νωρίτερα θέλουν να μπουν μέσα οι ομάδες να σταθούν. Επομένως, το event θα ξεκινήσει γύρω στις 4 η ώρα. Θα υπάρχουν 2 κουτιά. Εθελοντικά, δεν υποχρεώνεται κανείς να κάνει κάτι. Μάλλον θα υπάρχει ένα κουτί και ένα χώρος που θα μπορεί να αποθέσει στρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι επιθυμία του Προέδρου του Κρέτα Γκίνγκ που φέρνει και ώρα στον αγώνα εδώ. Του Κωστή Ζωμπανάκη. Είναι επιθυμία του και επιθυμία μας είναι να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο τρόφιμα μπορούμε για το κοινωνικό παντοπολείο, γιατί τελικά η κρίση δεν έχει πέρασει ακόμα και πολλοί συμπολίτες μας απευθύνονται εκεί. Και επίσης θα υπάρχει ένα κουτί που όποιος θέλει θα ρίχνει τον όβολό του για να μαζέψουμε χρήματα για τις στηρώσεις των αδέσποτων. Αυτό το πολυσυζητημένο θέμα που υπάρχει στα Χανιά και όχι μόνο. Το ξέρουμε. Να γνωρίζουν όλοι ότι όλοι αγαπάμε τα ζωάκια. Αλλά όλα τα ζωάκια. Εδώ, επειδή έχουμε πρόβλημα όμως με τους σκύλους που είναι στην πόλη μας και κατά καιρούς κάνουν και κάποιες επιθέσεις σε κάτι παιδάκι, κάτι έτσι κατελειώς, γιατί αυτά δεν λένε όλοι, θα προσπαθήσουμε να στηρώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Επομένως, θα υπάρχει ένα κουτί, πιθανόν με κάποια μέλη του φιλοζωικής, εκεί, να είναι παρόν εννοώ, για το λόγο του αληθές, και θα υπάρχει ένα κουτί, όποιος θέλει να βάλει κάτι για συγκεκριμένο. Ωραία, ούτως ή άλλως θα υπάρχει σχετικό σποτ τις επόμενες ημέρες και από εδώ και από σχεδόν όλα τα ραδιόφωνα για το φιλικό αυτό εσμήν Θοδωρή.
Βέβαια, καλό θα είναι να μην έχουμε απώλειες. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στο τέτοιο, στους τρίτεκνους που ήταν να κάνουν ένα event εκεί. Να σταθούμε λιγάκι σε αυτό, γιατί και αυτό το event έχει πάρα πολύ μεγάλη. Σαφώς θα σταθούμε. Και θα μεταφερθεί στο ΕΑΚ. Ναι, θα μεταφερθεί στο ΕΑΚ. Πρόκειται λοιπόν σε απόλυτη συνεργασία με τα παιδιά του Συμβουλίου και ειδικά με τον Τάκη το Σβουράκι. Έχουμε απόλυτη συνεργασία. Βγάζουμε τα σποτ σήμερα, βγάζουμε την αφίσα. Να το πούμε λιγάκι αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες και πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί είναι θέμα ζωής. Ξέρω εγώ λεπτομέρειες. Ναι. Είναι λοιπόν ένα παιδάκι στα Χανιά, το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε μια πάρα πολύ λεπτή χειρουργική επέμβαση. Για ευνόητους λόγους δεν θα ανακοινωθούν τα στοιχεία. Το ονοματεπώνυμο του παιδιού. Αύριο έχετε προγραμματίσει μια συνέντευξη τύπου όπου θα δοθούν λεπτομέρειες. Έχει ανοίξει ένας αιρανικός λογαριασμός και καλό θα είναι, όπως και άλλες φορές και στο πρόσφατο παρελθόν, οι Χανιώτες και όλοι οι κριτικοί έχουν δείξει την ευαισθησία τους πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα που σχετίζονται με θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν μικρά παιδάκια. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση πρέπει όλοι οι Χανιώτες, όλοι οι κριτικοί να αγκαλιάσουν αυτή την υπόθεση, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ 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 ευαίσθητο και πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ένα ανήλικο παιδάκι. Αύριο λοιπόν στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου, όπου εκεί μαζί με την Μέρτη Χιλιουδάκη, την πρόεδρο των Τριτέκνων, θα δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Σαφώς. Είναι και αυτό ένα άλλο παράλληλο γεγονός, το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε και αυτό. Αλλά τηρουμένων των αλλεργιών, ο χώρος του ΕΑΚ κάνει στα παιδιά. Θα έρθει ένας καλλιτέχνης, Μπαρούμπα λέγεται αυτό που κάνει, να διασκεδάσει τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και προτρέπουμε τον κόσμο να πάει και εκεί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να πάνε εδώ, κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να πάνε εντάξει, εκεί. Καλά. Ναι, κατά συνέπεια, είναι όμως σημαντικό και θα το τονίσω αυτό, η συνεργασία που έχουμε με τα παιδιά του ΕΑΚ. Επιτέλους. Δηλαδή, αρχίζουμε να συνεργαζόμαστε όλοι. Δηλαδή, βλέπω, χαροποιούμε και όταν βλέπω προχθές τους προπονητές που είχαν την κοπή της πίτα τους και ήταν. Το κοπή το πίτα. Ναι, και ήταν από όλα τα αθλήματα. Πας κάπου αλλού, πάλι σε ένα άλλο άθλημα και βλέπεις από όλα τα αθλήματα. Επιτέλους αρχίζουν και συνεργαζόμαστε. Και αυτό έχω βάλει και στοίχημα προσωπικό, ότι όπως ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος με το Απολλώνιο και το Αποκόρωνας, δεν ξέρω πώς το λένε, τρία σωματεία, και βρήκανε μια άκρη τέλος πάντων να χρησιμοποιήσουν μια αίθουσα στον Κλαρισσό όλοι μαζί, καλοπροαίρετα και με χαμόγελα. Επιτέλους, γιατί είχαμε μια διαμάχη 6 μηνών περίπου. Βάλε με παραπάνω. Έσιο τέλος. Βάλε παραπάνω. Εγώ. Ναι, επειδή ναι. Την εποχή. Όχι, θέλω να πω ότι. Αυτή υπήρχε, το ξέρω. Χρόνια. Ναι, τώρα τέλος πάντων υπήρχε μια εξέλιξη. Επί την εποπτεία μου πάλι λέω και χαίρομαι γι' αυτό. Τα παιδιά αρχίζουν και χαμογελάμε μεταξύ μας και αυτό θέλει να γίνει. Δηλαδή σε. Τα μαχαίρια που σε έχετε μόνο. Σε βάθος 8 ετίας, γιατί εκεί γύρω στα 8 χρόνια υπολογίζουν να είμαι αντιδήμαρχος αθλητισμού. 8 χρόνια. Ναι. Δήλωση γιατί, είναι αυτό. Ναι, εντάξει, λογικό. Τι είναι, δεν σου φάνηκε παράξενο. Όχι, δεν μου φάνηκε καθόλου παράξενο. Α, για παραπάνω λέτε. Όχι, δεν θέλω παραπάνω. Όχι, νομίζω τα 8 χρόνια είναι. Φτάνει να κάνω να φτιάξω το έργο που έχω. Έτσι, εσύ και ο Βερβιδάκης τα λέτε αυτά, ναι. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Ότι 8 χρόνια πρέπει να κάθεσαι στο θόκο για να ολοκληρώσει το έργο. Είναι στη λογική ότι η ομάδα πονικάει δεν αλλάζει, άρα λοιπόν. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι να ολοκληρώσω το έργο μου. Ναι, να το, ο σωστός, ο άντρας ο σωστός. Έτσι. Ο πρόσθετος, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Έτσι. Φεύγει από το πλάνο. Λοιπόν, οπότε Στέλιο. Οπότε, παιδιά. Περιμένουμε καταρχάς με μεγάλη χαρά την μελέτη βιωσιμότητας για το. Έτσι. Εγώ που έκανα αυτή τη συζήτηση σήμερα αυτό κρατάω. Όχι, γιατί είναι πραγματικά είδηση. Δεύτερο, περιμένουμε τι θα, τι θα γίνει με το κολυμπητήριο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Υπάρχει μια είδηση ακόμα, η οποία δεν θα την πω τώρα την αναφέρω. Πρέπει να πάρω την άδεια από τον Ολλανδό. Γιατί μου είπε και για μια άλλη μελέτη εξωτερικού χώρου. Ναι. Μελέτη που δεν θα πάρει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Θα την κάνει δωρεάν σε εμάς, γιατί χάρηκε πολύ για τη φιλοξενία και όλα αυτά που είδε εδώ. Ναι. Γιατί έγιναν κάποια άλλα πράγματα που δεν μπορώ να αναφέρω. Δεν του κάναμε τίποτα παράξενο, μην νομίζετε. Έτσι. Μην πάει στο μυαλό σου. Έτσι όπως τα λες τώρα. Έτσι που λέγεται και η εκπομπή. Μα συγγνώμη. Μα δε, εσύ τα λες μόνος σου. Τα λέω μόνος μου. Και τα νερείς μόνος σου. Και προφυλάσσω και τον εαυτό μου. Μα δεν το προφυλάσσει. Περιμένω τα νεότερα από τον ίδιο. Γιατί κάτι σχεδιάζει εξωτερικά του κολυμπητηρίου που θα είναι και αυτό μέσα στη. Εξοραϊσμό της περιοχής δηλαδή εννοείς. Πάλι αθλητικό. Άλλη εγκατάσταση. Όχι, τίποτα από άλλη εγκατάσταση. Θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Στην εφιστάμενη εγκατάσταση. Ναι. Όχι, ρε παιδί. Κάτι. Θα γίνει ένα κέντρο τέτοιο. Οδική σου ασφάλεια για τα παιδάκια. Δεν ξέρω, κάτι. Έχεις μιλήσει με τον Ολλανδό. Εγώ. Ναι. Εγώ δικιά μου πρόταση ήταν. Ναι. Εγώ τι το είπα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι θα μας πει ο Ολλανδός. Και θα γίνουν δύο. Θα είσαι στο καμπάνι το ένα και το άλλο εκεί. Θα μας το πει εκείνος.
τι ακριβώς σκέφτεται. Γιατί σας το παγώ, οπότε μην... Έχεις πλέξει μεγάλο τώρα εδώ πέρα. Είδες εγώ στα αθλητικά, επειδή ξέρω ότι έχει την τεχνογνωσία. Ότι μήπως ξέρει ο κύριος αντιδήμαρχος πότε θα φτιαχτεί ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου των Αγίων Αποστόλων, γιατί έχει κάποιες τρύπες. Άμεσα θα φτιαχτεί. Αν δεν δέξει. Περιμένετε. Το Αγίου Αποστόλου είναι πλαστικό. Πιο συγκεκριμένο, ξέρω. Ναι, αλλά για να ακολουθούν αυτά που λέει οι τρύπες. Ναι. Γιατί είναι στη μελέτη να γίνει και εκεί η αλλαγή του χλωροτάπητα. Mm-hmm. Του πλαστικού. Ναι, ναι. Θα γίνει χτένισμα και θα φτιαχτούν και οι τρύπες. Αν όμως σήμερα βρέξει. Μιλάμε για σήμερα, αύριο, μεθαύριο δηλαδή. Ναι, είναι ο εργολάβος είναι στα γήπεδα και φτιάζει τα υπόλοιπα. Ακούς, κύριε Μπελόνι, ακούς έτσι. Λοιπόν. Μπαμπαμ, όχι ότι από αυτά που συνηθίσει. Ναι. Εδώ το άμα και το θάμα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια χτενιστήκαν όλα τα γήπεδα. Έχετε βρει καλό κομμωτή. Ναι. Ένα γήπεδο είναι να το κάνω περμανάτε, αλλά δεν μου κατσέγεται. Η μοναχίλια κάνει περμανάτε. Ναι, τέτοιο που είναι, ναι, μόνο τέτοιο... περμανάτε χρειάζεται ούτως ή άλλως. Ούτε περμανάτε γίνεται. Και ευαφή ούτε καρφάκια δεν γίνεται εκεί. Εκεί έλα, θέλει ξύλωμα. Ναι, ναι. Θα το πετάξουμε δηλαδή κάποια στιγμή. Προχωράει γι' αυτό. Το από κάτω θα φτιαχτεί κάποια στιγμή. Προχωράνε τα δύο, να είμαστε ειλικρινείς όσο μπορούμε, είπαμε. Την Παρασκευή ανοίγουν οι φάκελοι για το Τσικαλαριά, για το Νησιακό και για τα Νεροκούρου. Έτσι. Τα νεροκούρια είναι προγραμματισμένο. Μήπως είναι τα πρώτα. Αν δεν πενέσουμε το σπίτι μας, θα πρέπει να πλακώσει τώρα. Μήπως ήταν, όχι, δεν νομίζω να είναι έτσι που το λες. Μήπως είναι τα πρώτα είναι που γίνανε το 2005 που πήρε το πρωτάθλημα ο Ηρακλής και από τότε δεν έχει γίξει κανείς. Μήπως θεωρητικά ο πρόεδρος. Μήπως είναι ο πρόεδρος. Ο Μιλών και πρόεδρος. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε, γιατί να τα λέμε ότι πρέπει να κρύψω. Έκανε θεωρητική δουλειά. Καθαρίζοντας όλο τον περιβάλλοντα χώρο και όλα αυτά για να μην επιβαρύνουν το Δήμο και τους υπόλοιπους, μήπως πρέπει όλοι να σηκώσουμε τα μανίκια μας για να βοηθήσουμε λίγο σε κάτι που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, να το πάμε ένα βήμα μπροστά όλοι μαζί. Συμφωνούμε. Μήπως κάποιοι έχουν πει ότι θα έρθουν να πάρουν χρώματα για να βάψουν και εμείς λέμε ναι, θα σας δώσουμε τα χρώματα και βάψτε τα εσείς και δεν έχουν έρθει ακόμα. Μήπως υπάρχει μια εργολαβία που είναι σε εξέλιξη για κάποια λουτρά στο Αγίους Αποστόλους και σε άλλα γήπεδα και σε άλλες παραμέτρους γύρω-γύρω στα γήπεδα να γίνουν κάποια πραγματάκια. Μήπως. Επομένως, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί πρέπει να φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Τελειώσαμε. Ήρθε ο Κώστας. Μήπως. Μήπως ήρθε ο Κώστας. Ναι. Λοιπόν. Μήπως να φεύγουμε σιγά-σιγά. Ναι. Κατά συνέπεια, γίνονται πραγματάκια και θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Mm-hmm. Εγώ είμαι διατεθειμένος να τρέξω όσο μπορώ. Περισσότερο να κάνουν πράγματα για τον αθλητισμό, αλλά θέλω και εσάς, τους δημοσιογράφους και τον κόσμο και τους παραγονταρέους, που λέει και ο φίλος ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαντιλάκης, παραγονταρέοι, να είμαστε μαζί και να προχωράμε. Χωρίς γκρίνια και με συνεννόηση θα πάμε πολύ μπροστά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Αύριο πάλι. Άντε, γεια.